αποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε σε αυτές τις 5 σεζόν που είμαστε στον αέρα. Και τον φιλοξενούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά πραγματικά, γιατί είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους, πιστεύω, και πιστεύουμε όλοι μας, και από τους πιο γοητευτικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει κάνει αρκετά πράγματα στην τηλεόραση, αλλά είναι περισσότερο θεατρικός ηθοποιός. Κυρίες και κύριοι, στο μέση την καλή χαρά, ο κύριος Γρηγόρης Βαλτινός. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Κάνες, γιατί είπατε τόσο λίγα? Γεια σας. Ήθελε κι άλλα. Ένας Λέων δεν χορταίνει ποτέ. Μα είπατε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Είστε γοητευτικός, είστε ταλαντούχος. Έχετε κάνει τόσα πράγματα. Δεν είναι αυτό, δεν μετράει άλλο. Σωματικά προσόντα. Εμένα με είχατε στοιχειώσει στα νιάτα μου. Έλα, τώρα να σου πω κάτι. Αν θέλει να. Το ανατομένο εγκλήματο, σα έχω υποδηθεί. Μα ποια νιάτα, τι λέει τώρα? Εννοεί ότι επειδή εσεί είστε 40 και εκείνο είναι 35. Ναι. Εννοεί ότι αυτά τα 5 χρόνια. Αυτό με τι ηλικίε σήμερα το πάμε από το πρωί. Ναι, δεν το ξέρα, δεν έβλεπα. Έχουμε θέμα με την Ιταλία. Επίτρεψέ μου να κάνω μια μικρή διόρθωση. Επειδή πριν λέγαμε κάτι για την Τζούλιαν Μουρ και τον Αντώνιο Μπαντέρα. Και του έβγαλε ο Παύλο 60. Και το Twitter πήρε φωτιά. Λοιπόν, και λέει ανοίξτε κανένα Wikipedia, παιδιά. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το Wikipedia κάνει μερικές φορές λάθη. Κάνει λάθη. Στη δική μου την ηλικία πρέπει να πω ότι έχει κάνει λάθη. Και στη δική μου. Αλήθεια? Ναι, και στη δική μου. Γιατί με διορθώνεις με το Wikipedia? Δεν ξέρω, προσπαθώ να μπω χρόνια μέσα να το διορθώσω, δεν με αφήνουν. Στους Έλληνες κάνει λάθη, αλλά. Παλιά το διορθώνες πιο εύκολα που πήγαινε στην αστυνομία που είχε δικό σου. Τον αξιωματικό υπηρεσία. Ναι, επειδή... Και του έλεγε. Ακούσα και εγώ σοβαρά. Παλιά είχατε τον αστυνομικό. Σε αυτή την κατηγορία είστε λοιπόν. Και του έλεγε, έχω κατεβάσει την πρώτη δεκαετία. Τώρα προσπαθώ με τη Wikipedia να κατεβάσω και τη δεύτερη. Αλλά δεν γίνεται με τα ηλεκτρονικά καθόλου. Όχι, ότι έχουν. Κοίταξε, ότι έχουν. Έχω πιάσει κι εγώ κάποια λαθάκια. Σε Έλληνες όμως. Τώρα για τους ξένους, δηλαδή μιλάμε για το ξένο Wikipedia, όχι το ελληνικό Wikipedia, γιατί υπάρχει ελληνικό Wikipedia και διεθνές Wikipedia. Ναι. Το διεθνές Wikipedia που είναι στην αγγλική γλώσσα και ασχολείται με τους ξένους stars, δεν νομίζω να κάνει λάθος. Λοιπόν, η Τζούλιαν Μουρ και ο Αντώνιο Μπαντέρας έχουν γεννηθεί και οι δύο, εκείνη τον Δεκέμβριο νομίζω και εκείνο τον Μάιο του 1960. Άρα παιδιά είναι και οι δύο 52 ετών και όχι 61 που τους βγάλαμε. Καταρχάς δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά δεύτερον πάρα πολλοί ηθοποιοί και γενικότερα άνθρωποι του θεάματος κρύβουν συνήθως την ημερομηνία γέννησης. Η Τζούλιαν Μουρ. Γιατί, Τζούλιαν Μουρ, γιατί να είναι. Γιατί οι ξένοι δεν έχουν τα κόμπλεξ που έχουμε εμείς. Τι. Δεν τα έχουν, αγάπη μου. Ναι, καλά. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός σήμερα. Εγώ οφείλω να κάνω την εξήγησή μου γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα στο Twitter και με καταμαλώσανε. Και μην μας παρεξηγήσεις. Το θέμα σας εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέμα σας είμαι εγώ και η συζήτηση πήγε στον Αντώνιο Μπαντέρας. Δηλαδή βλέπω ένα παραλληλισμό ο οποίος πρέπει να σας πω ότι με κολακεύει. Συνάδελφός σου. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο Γρηγόρης μας είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη με καταγωγή από την Ξάνθη και αριστούχος του Εθνικού Θεάτρου. Και είναι εύκολο να είσαι, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι εγώ ότι το να πάρεις άριστα, με άριστα να τελειώσει το Εθνικό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Το Εθνικό είναι μια ακαδημαϊκή σχολή. Γι' αυτό και πολλά παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν θέατρο θέλουν να σπουδάσουν το Εθνικό. Είναι μια σχολή που δεν έχει να κάνει με οικονομικές συναλλαγές. Η φίτηση είναι δωρεάν. Θέλουν λοιπόν να μπουν όλοι εκεί, γιατί το ξεσκαρτάρισμα είναι καλύτερο. Δεν μπαίνουν. Πολλές σχολές γεμίζουν με παιδιά ακριβώς για να έχουν πολλά έσοδα. Γι' αυτό και βγάζουν χίλιους ηθοποιούς το χρόνο. Σε μια χώρα που χρειάζεται 5 ηθοποιούς το χρόνο. Είναι πιο αυστηρή δηλαδή εκεί. Είναι πιο αυστηρή. Οι σπουδές είναι πολύ ουσιαστικές. Κάνουμε πολλά μαθήματα, κάνουμε χορό, κάνουμε κίνηση, κάνουμε θεωρία, κάνουμε τραγούδι. Και πρέπει να είσαι καλός σε όλα αυτά. Δηλαδή δεν χωράει εκεί πέρα ότι είχα μέσον και πήρε τηλέφωνο ο θείος μου και μου δώσαν το άριστα. Ναι. Μάλιστα, είχα ένα καημό. Έπαιρνα κάθε χρόνο άριστα, τελειώνοντας δηλαδή. Uh-huh. Αλλά δεν είχα πάρει ποτέ τα λεφτά. Γιατί υπήρχε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών εκεί, όπου κάθε χρόνο, για λόγους έτσι μοιρασιάς και δικαιοσύνης, τα έπαιρνε ένας από τους αριστούχους. Βγαίνανε τρεις αριστούχοι, τα έπαιρνε ένας.
Και έλεγα να δεις που θα τελειώσω Αριστούχος και δεν θα έχω πάρει το πακέτο. Λοιπόν, και μου το δώσανε στο τελευταίο έτος και τελειώνοντας πια με το πτυχίο μου, πήγα και χτύπησα την πόρτα του Οίκη. Μου ανοίξανε, λέει τι θέλετε. Λέω είμαι από το Εθνικό Θέατρο και θέλω τα λεφτά. Ξερά. Τα διεκδίκησε. Ναι, και μάλιστα τότε είχα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό, γιατί αυτοί που τελειώναν το Εθνικό Θέατρο με άριστα μπορούσαν να πάνε να σπουδάσουν ένα χρόνο έξω, είχαν υποτροφία. Και σκεφτόμουν πάρα πολύ να πάω, να μην πάω, αλλά έπρεπε να πάω στο στρατό και έτσι υπηρέτησε τη μάνα πατρίδα για να τη φτάσω στο χάλι που την έφτασα. Και τώρα που το λες αυτό, μου δίνεις και μια πολύ ωραία πάσα, γιατί σε έχουν ρωτήσει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή σου αν θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική. Mm-hmm. Και εσύ απάντησες όχι, γιατί είμαι σοβαρός άνθρωπος. Ναι, το ίδιο απαντώ και τώρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι πολύ αθυρόστομος. Mm-hmm. Πολιτικά. Δηλαδή δεν διστάζω να πω πράγματα. Καλό θα ήταν αυτό. Ναι, θα ήταν εννοείς απόψε στην εκπομπή σήμερα. Όχι. Αν, στην πολιτική. Ακριβώς. Ναι. Στην πολιτική. Εάν όμως, Θέμη, ήμουν πολιτικός, δεν θα μπορούσα να τα πω. Γιατί? Δεν θα μπορούσα να τα πω, θα έπρεπε. Γιατί όταν είσαι πολιτικός, είσαι με κάποιο κόμμα. Έτσι. Ναι. Ή λοιπόν συντάσσεσαι με τη γραμμή του κόμματος, ή κλαίγεσαι για ένα-δύο μήνες, κάνεις την επανάστασή σου και απολύεσαι. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί σας που έχουν μπει στη Βουλή δεν κάνουν καλή δουλειά. Καταρχάς τώρα δεν είναι πλέον αρκετοί. Φύγανε κάποιοι με τις... Ναι. Τουλάχιστον οι πιο κοντινοί μου. Πάντως έχουν μπει πάρα πολύ στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, και συνεχίζουν. Κακά τα ψέματα. Η πολιτική είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το ξέρεις πολύ καλά. Και πρέπει να είσαι διατεθειμένος να το παίξεις. Πρέπει να συντάσσεσαι με τη γραμμή του κόμματος, δεν έχεις ελευθερίες. Πρέπει να ψηφίζεις πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις, να ψηφίζεις μνημόνια. Και αν διαφωνείς, πρέπει να την κάνεις. Περίμενε όμως. Συγγνώμη, Παναγιώτη, για να τα πούμε τα πράγματα έτσι και λίγο ομά και ξεκάθαρα. Και να τα πούμε να μιλήσουμε με ονόματα. Γιατί κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με την πολιτική άνθρωποι που ξέρω ότι είναι κοντινοί σου άνθρωποι. Δηλαδή, ο Χαϊκάλης, η Πέμη Ζούνη, ο Γιάννης Βούρος που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν μίλησα εγώ αν είναι σοβαροί ή όχι. Όχι, αλλά επειδή λες ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με την πολιτική επειδή είμαι σοβαρός άνθρωπος. Αυτοί που ασχολήθηκαν. Α, σε σύγκριση με μένα, σχετικά με μένα. Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό. Μου δίνετε 20 λεπτά. Βεβαίως. Ωραία. Και 25, ώρα, 25. Αρκεί λοιπόν να μου απαντήσεις αυτό που σε ρώτησε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όχι, οι συνάδελφοί μου είναι σοβαροί. Mm-hmm. Απλώς καμιά φορά όταν κανείς ανακατεύεται με την πολιτική, κινδυνεύει να χάσει αυτή τη σοβαρότητα. Γιατί καλείται να κάνει πράγματα τα οποία μπορεί και να μην τα πιστεύει. Έπειτα χάνει λίγο την ταυτότητά του. Να συμβιβαστεί δηλαδή. Να συμβιβαστεί. Να προσαρτιστεί, κινδυνεύεις να χάσεις την ταυτότητά σου. Εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να κάνει πολιτική μέσα από την τέχνη του, μέσα από τη δουλειά του. Και όχι αυτή την αγοραία καθημερινότητα της πολιτικής. Mm. Επειδή όλοι αυτοί που είπατε είναι πολύ φίλοι μου και είναι πολλά χρόνια και είναι και παιδικοί μου φίλοι, ειδικά με τον Γιάννη, τον Βούρο, είμαστε φίλοι από παιδιά. Πριν μπούμε στη σχολή ακόμα, πρέπει να σας πω και η Πέμη, με την Πέμη είμαστε αντρόγινο πια. Δηλαδή έχουμε παίξει τόσο πολύ στο θέατρο, αγαπιόμαστε τόσο πολύ. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν και πέρασα όλο τους το βάσανο. Γι' αυτό και μπορώ να μιλάω έτσι. Υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί μέσα. Και όχι γιατί ήταν αντίθετοι, αλλά γιατί καμιά φορά δεν μπορείς να εφαρμόσεις το όραμά σου. Δεν μπορείς να εκτελέσεις το όραμά σου, το λόγο για τον οποίο μπήκες στην πολιτική. Πιστεύω ότι καμιά φορά αυτό μπορείς να το πετύχεις πιο πολύ απ' έξω, παρά από μέσα. Γιατί από μέσα πολλές φορές οφείλεις και να σιωπάς, ενώ απ' έξω δεν σιωπάς. Μπορείς να έχεις και δράση, πώς το λένε, να μπεις μέσα και να κάνεις πράγματα, να παρασύρεις κόσμο. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε μία οικειότητα με τον κόσμο. Πολλοί από εμάς είναι και αγαπητοί, αποτελούν και πρότυπα. Η στάση ενός καλλιτέχνη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική μέσα στην κοινωνία και μέσα στην τέχνη του και μέσα στη δουλειά του γενικότερα. Μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα αυτός ο καλλιτέχνης. Γι' αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
Και εσύ μάλιστα είσαι και από τους ηθοποιούς, από τους λίγους θα έλεγα, που έχεις παίξει όλα τα είδη. Δηλαδή έχεις παίξει από αρχαίο δράμα μέχρι και επιθεώρηση. Έχεις κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι δεν σε καθυλώνει, δεν σου δημιουργεί μανιέρα. Έπειτα είμαι από τους καλλιτέχνες που πιστεύουν πάρα πολύ στα δάνεια. Δηλαδή μπορεί να δανειστείς κάτι από την κωμωδία να την περάσεις στο δράμα ή από το δράμα στην κωμωδία ή αν θέλεις το μέγεθος της τραγωδίας να το περάσεις σε μια καθημερινότητα. Ποιο είναι πιο δύσκολο, κωμωδία ή το δράμα? Όλα είναι δύσκολα. Το ίδιο? Όλα είναι δύσκολα. Αλλά νομίζω μεγαλύτερο ταπεραμέντο και έτσι καλύτερη γνώση του ρυθμού, του timing, της θεατρικής τρέλας την έχει η κωμωδία. Γιατί λίγος πολύ το δράμα, εάν ενταχθεί μέσα σε μία φόρμα, περνάει. Στην κωμωδία όμως πρέπει να είσαι μόνος εκεί πέρα, αντιμέτωπος με το θηρίο. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις, να το νικήσεις, πρέπει να πάρεις μαζί σου τον κόσμο και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η επικοινωνία γενικά είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και πρέπει πάντα να είσαι γεωμένος για να μπορείς να επικοινωνείς με το κοινό και να τον νοιάζεσαι, αλλιώς δεν θα επικοινωνήσεις ποτέ. Πάμε λοιπόν στα φετινά, όπου φέτος ο Γρηγόρης Φαλτινός στο θέατρο Ηλίσια και πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί. Την παράσταση του Πρίσλεϊ, ο Περιθεωρητής έρχεται. Κλασική παράσταση, πολύ γνωστή. Και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείς, βέβαια. Όχι, είναι το 25ο έτος περίπου. Α, είναι η 25η φορά λοιπόν που σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Φαλτινός. Έχω σκηνοθετήσει τα 25 αυτά χρόνια, έχω σκηνοθετήσει 50 παραστάσεις. Και μουσικές. Χειρότερο. Και μουσικές. Η Wikipedia, τα βλέπετε με τη Wikipedia. Η Wikipedia μας ακούς. Σας τα λέω εγώ. Όλα και τα ρίχνουμε. Ότι είναι και η ηλικία μου λάθος στη Wikipedia και όλες αυτές οι πληροφορίες περί Ναταλία. Βλέπουμε τα πλάνα λοιπόν της παράστασης. Μίλησε μας, πες μας λίγα πράγματα για την παράσταση αυτή. Είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας. Είναι ένα έργο κλασικό και ταυτόχρονα απόλυτα μοντέρνο. Ο Πρίσλεϊ είναι ένα συγγραφέας πρότυπος, ένα συγγραφέας που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πέρα όμως από αυτό, αυτό δεν θα έλεγε τίποτα, όλα αυτά δεν θα έλεγαν τίποτα, εάν τα έργα του δεν αντέχανε στο χρόνο. Ο Επιθεωρητής έρχεται είναι ένα έργο το οποίο το διάλεξα ακριβώς για το θέμα του, για τη θεματολογία του. Είναι ένα έργο που μιλάει για την ατομική ευθύνη. Κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα όλο αυτό τον καιρό, αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάμε και θα περάσουμε. Το καλό ή το κακό, λέει μέσα το έργο, που θα κάνεις, μεταφέρεται σαν καλό ή σαν κακό σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους ανθρώπους, στον απέναντί σου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εμείς οι Έλληνες είχαμε και έχουμε ακόμα, ελπίζω να το ξεπεράσουμε, μία τάση του να φορτώνουμε στους άλλους τα λάθη. Τα έκαναν όλοι οι άλλοι, τα έκαναν οι απέναντί μας, τα έκαναν οι πολιτικοί, όλοι εκτός από μας. Το έργο αυτό λοιπόν σου λέει ότι πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην καθημερινότητά σου. Γιατί ακόμα και η παραμικρή πράξη που θα κάνεις μπορεί να μεταφερθεί στον άλλον, να, σύμφωνα με τη θεωρία της πεταλούδας που λέμε, σιγά σιγά να αθρηστεί και να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο ή μια ολόκληρη κοινωνία στην καταστροφή. Είναι πράγματα τα οποία, στα οποία δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, όλα αυτά που ζούμε, όλοι μας. Ιδιαίτερα βεβαίως η πολιτική, γιατί αυτή είναι η εκτελεστική εξουσία. Κακά τα ψέματα. Το μαζί τα φάγαμε, ναι. Μπορεί να είναι εν μέρη σωστό, αλλά το θέμα είναι τι έφαγε ο καθένας και πόσο ευθύνη έχει για αυτό που φαγώθηκε. Εσύ λοιπόν στην παράσταση αυτή υποδίεσαι τον Άρθουρ Μπέρλινγκ, έναν μεγαλοαστό, ο οποίος γιορτάζει τους αραβώνες της κόρης του. Και βγάζει και έναν λόγο, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει λίγο τον εαυτό του και να... Να μην ασχολείται, να με, τους μην ασχολείται με τους άλλους, παρά να φέρει την ευθύνη των δικών του πράξεων και να ασχολείται μόνο με τον εαυτό του κτλ. Μέχρι που εμφανίζεται ο επιθεωρητής, ένας επιθεωρητής μες στη νύχτα, που ψάχνει τον ένοχο για το φόνο μιας φτωχής κοπέλας. Για την αυτοκτονία μιας. Είναι ακόμα χειρότερο. Α, είναι αυτοκτονία. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πρώτη φορά στα χρονικά αυτής της παράστασης. Θα λέγαμε ότι είναι για πρώτη φορά
εκτελείται μια τέτοια ιδέα σε αυτή την παράσταση. Ο επιθεωρητής συνήθως μέχρι τώρα σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ένας σοφός γέρον. Ένας επιθεωρητής της αστυνομίας που ερχότανε, που είχε όλη την εμπειρία πάνω του κτλ. Σε αυτή την παράσταση επιχείρησα να είναι ένας επιθεωρητής νέος, νεαρός. Είναι ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Είναι ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, ο οποίος είναι ένας νέος του τώρα, που περνάει έξω από το θέατρο Ηλίσια, μπαίνει μέσα. Δεν είναι τυχαίο το ότι έρχεται μέσα από τους θεατές. Είναι ένας από τους θεατές. Είναι ένας από τους θεατές. Είναι ο διάδρομος του θεάτρου αυτός. Είναι ένας από τους θεατές. Και λίγο έξαλλος εδώ. Ναι, ακριβώς. Γιατί πάει προς τα πίσω να βρει τα αίτια του κακού που μας βρήκε τώρα. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια τάση, μια συνήθεια να προσπαθούμε να βρούμε το δολοφόνο τώρα γύρω μας. Ποιος φταίει, ποιος έκρυψε το στικάκι, ποιος έκανε αυτή την πατάτα, ποιος πήρε τα λεφτά προχτές. Μα τα λεφτά δεν τα έχουν πάρει προχτές. Τα λεφτά τα έχουν πάρει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Να μην πω από τότε που έχει γεννηθεί το ελληνικό κράτος, που έχει ανασυνταχθεί εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη ρίζα του κακού παλαιότερα. Αυτό κάνει και νομίζω ότι αυτή η ιδέα του ο επιθεωρητής να είναι ένας νεαρός είναι πολύ πιο κοντά στην πρόθεση που είχε ο Πρίσλεϊ. Ο Πρίσλεϊ λέει κάποια στιγμή στα γραπτά του ότι ο επιθεωρητής είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από το μέλλον. Έρχεται από το μετά. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό έβαλα τον επιθεωρητή να είναι νεαρό. Παίζω εγώ τον κακό πρώτη φορά. Πρέπει να σας πω ότι έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ κόσμο που κάνω τον κακό. Πρώτη φορά παίζει τον κακό, πραγματικά πρώτη φορά δεν κάνει πρώτη φορά. Από τι λίγε φορέ. Από τι λίγε, ναι, αλλά. Ελάχιστε φορέ. αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνω τον κακό, γιατί όλοι οι κακοί είναι πιο αγαπητοί και πιο ερωτεύσιμοι. Τι αλήθεια είναι αυτό. Αυτά είναι. Σύζυγό σου είναι η Κερασία Σαμαρά. Ναι. Ωραία. Ναι. Ο Μάνος Ζαχαράκος. Και αυτή κακιά. Και αυτή κακιά. Μάνος Ζαχαράκος επίσης. Και αυτός κακός. Παίζει. Αν και όμορφος. Ποιος είναι ο καλός στην ιστορία. Αν και τώρα θα αρχίσουν οι καλοί. Ο Οδυσσέας. Κώστας Βασαρδάνης. Καλός. Καλός. Ευτυχία Γιακουμή. Καλή. Καλή. Πολύ καλή. Στάθης Νικολαίδης. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Και στο ρόλο του επιθεωρητή ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Πάρα πολύ κακός για μένα. Για μένα. Αλλά είναι δικαιώς. Με επιθεωρητής. Με στριμώχνει. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα σπάνιο θείασος αυτό. Μπορεί να το ακούτε συνέχεια από όλους τους καλεσμένους σας εδώ από το θέατρο. Αλλά αυτό που λέω είναι αυταπόδεικτο, σαν το έργο του Πρίσλεϊ. Όλα αυτά τα παιδιά, όποιος τα ξέρει στο θέατρο, θα καταλάβει ότι δεν κάνω καμία φιλοφρόνηση. Είναι σπουδαίοι συνάδελφοι και σπουδαίοι ηθοποιοί. Φέτος μου δίνουν, επειδή έχω κάνει και τη σκηνοθεσία, μου δίνουν πολλά συγχαρητήρια για το cast. Για τους ηθοποιούς που επέλεξα. Πρέπει να σας, και ότι δεν μπορούν να φανταστούν άλλους στο ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κοπλιμέντο αυτό. Όντως. Για κάποιον άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, επιλέγει τα πράγματα. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια όλους. Και τον Γιάννη Μετζικόφ, τα σκηνικά και τα κοστούμια, και τη Μελίνα Μάσκα στους φωτισμούς. Και τους βοηθούς μου. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή βεβαίως, με τις διπλές κανονικές παραστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι Τετάρτη και Πέμπτη και Κυριακή η παράσταση είναι 7 και 4. Να νωρίς, μέτζο. Το επιλέξαμε μέτζο. Το επιλέξαμε αυτό γιατί η κοινωνία αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, η επικινδυνότητα της καθημερινότητάς μας αλλάζει και νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ καλά γιατί η Πέμπτη που είναι η καινούργια μέρα που κάναμε μεσαία παράσταση δείχνει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και πρέπει να σας πω ότι Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε πολύ φθηνό εισιτήριο. Έχουμε 16 ευρώ. Πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε στα προβλήματα του κόσμου και πρέπει να μην τους στερήσουμε αυτό που προσπαθούν να τους στερήσουν. Την ποιότητα και το θέατρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, περισσότερος Γρηγόρης Βαλτινός στην παρέα μας σε λίγα λεπτά. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, πρέπει να σας πω ότι, μάλλον πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, γιατί σε εσένα απευθύνουν τα μηνύματα, πάρα πολλοί κόσμος στο Twitter εκφράζει την... Αγανάκτησή του.
Εκφράζει την αγανάκτησή του για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Πρέπει να σας πω ότι πήρα πολλές φορές τηλέφωνο στην εκπομπή, είπα να το ξανασκεφτούν, θα πέσει η ακροματικότητα. Με τίποτα. Παναγία, σήμερα που βγήκα. Με τίποτα. Θα το δείτε, θα το δείτε, φαίνεται άλλωστε και από το Twitter. Τι άλλο λένε. Θα σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρουν. Τι θέλετε να λένε. Όλα αυτά τα σοβαρά που λένε. Τι θέλεις να λένε για να σου πω τι λένε. Μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος. Αν είσαι ωραίος. Ταλέντο είναι η ομορφιά. Αυτό. Ταλέντο είναι η ομορφιά γιατί είναι αυταπόδεικτη. Έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι, ότι η ομορφιά είναι σημαντικότερη της ξυπνάδας γιατί είναι αυταπόδεικτη. Έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Δυστυχώς για όλες εμάς. αλλά όχι, λένε ότι συγχαρητήρια ότι είσαι εξαιρετικός τοπιός και πολλοί σε αγαπούνε. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα όλη αυτή η επαφή με τον κόσμο. Για να πω και κάτι σοβαρό. ξέρετε, δεν μου αρέσουν οι καλλιτέχνες που αποφεύγουν τον κόσμο, που σνομπάρουν, που είναι κάπου, που πάνε και τους μιλάνε ή τους ζητάνε ένα αυτόγραφο ή τους αγγίζουν ή τους αυτόνουν και... Τσιτώνουν λίγο έτσι. Τσιτώνουν. Δεν καταλαβαίνω. Όλο αυτό το έχεις κάνει ακριβώς για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, να μπορείς να μοιραστείς κάτι μαζί του, να του πεις πράγματα. Είναι μια δουλειά η οποία στηρίζεται στην επικοινωνία με τον κόσμο, στο θαυμασμό που πρέπει να σου έχει ο κόσμος, στην αναγνωρισιμότητά σου. Πώς όλο αυτό μετά δηλαδή το σνομπάρεις και το φτύνεις. Ο κόσμος έχει στηρίξει, έχει χτίσει την καριέρα. Ακριβώς, αυτό είναι υποκριτικό. Και για μένα μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μου είναι αυτή η αγάπη και η επαφή με τον κόσμο. Ιδιαίτερα όταν με σταματάνε άντρες στο δρόμο. Γιατί η γυναίκα μπορεί να λειτουργήσει και λιγάκι... Πιο ερωτικά. Ξέρεις, πιο ερωτικά. Σε έναν όμορφο ηθοποιό όμως. Σε έναν όμορφο, όχι σε μένα. Έτσι. Αλλά εμπάσχετος, τώρα μιλάω για όλο τον κλάδο, κατάλαβες. Τον κλάδο, ναι. Να σου πω, μιας και μιλάμε για ομορφιά, θέλω να διαβάσουμε διάφορες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Γρηγόρης Βαλτινός σε συνεντεύξεις του και να τις σχολιάσουμε εδώ με τα παιδιά και να, ό,τι θέλετε να... Πεταχτείτε να ρωτήσετε ή να σας κάνει εντύπωση από αυτά που θα σας λέω εγώ, θα το μπορείτε να το κάνετε. Για πάμε. Ας πούμε, έχει πει ο Γρηγόρης, ποτέ δεν ένιωσα ωραίος στο θέατρο. Ναι. Πάντα στα γκάλοπ έβγαινα τελευταίος. Αλήθεια είναι αυτό. Υπήρχαν πολύ πιο ωραίοι από μένα στη σκηνή. Η τύχη μου ήταν ότι δεν με εξέλευαν ποτέ ως το τεκνό της εποχής. Εκείνη την ώρα, λέει, μπορεί κάτι τέτοιο να σε γεμίσει ανασφάλεια, γιατί δεν έχεις ένα εξώφυλλο για την ομορφιά σου, δεν έχεις ένα βρεγμένο κορμί που βγαίνει από τη θάλασσα, στα περιοδικά, δεν έχεις κορίτσια που σε περιμένουν έξω από το καμαρίνι σου, ψέματα λες, δεν σε πιστεύω καθόλου, που να σε γεμίζουν αυτό που μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν κατευθείαν μέσα. Δεν περιμένουν. Αλλά έτσι, λέει, μπορεί να συγκεντρωθεί στη δουλειά σου και έτσι μπόρεσα να γίνω καλλιτέχνη και να γίνω ηθοποιό. Αυτά που σα λέω είναι απόλυτα ειλικρινή. Πρέπει να σα πω ότι. Ό,τι έχω πει σε δημόσια, σε συνεντεύξεις μου, δεν έχει μέσα ίχνος υποκρισίας. Ίσα-ίσα με πιάνει κάτι όταν δίνω συνέντευξη, είτε σε περιοδικό, σε έντυπο, είτε οπουδήποτε. Με πιάνει μία, πώς το λένε, μία τάση να είμαι απόλυτα ειλικρινής και αληθινός. Γιατί ακριβώς πιστεύω πολύ στις συνεντεύξεις. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε εμείς οι ηθοποιοί να επικοινωνήσουμε αληθινά και άμεσα με τον κόσμο. Γιατί μέσα από τους ρόλους, είμαστε κάποιοι άλλοι πάντα. Ναι, αλλά καμιά φορά στις συνεντεύξεις ρωτάνε και πράγματα που κάποιος άνθρωπος θέλει να κρατήσει κρυφά για τον εαυτό του. Τα κρατάς κρυφά. Τα κρατάς κρυφά. Δεν είναι ανάγκη να απαντήσεις. Λες, αυτό είναι κρυφό, παιδιά. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση, βρεσή Γρηγόρη μου, ότι ήσουν πάντα από αυτό που λέμε. Εντάξει, ίσως το Ζαν Πρεμιέρα να μην είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, αλλά ήσουν πάντα, έχω την αίσθηση ότι ο Βαλτινός ήταν από τους πιο γοητευτικούς, από τους ωραίους του θεάτρου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Εσύ ειλικρινά μπορεί να έχεις απαντήσει. Θα σας μιλήσω και πάλι ειλικρινά. Ζαν Πρεμιέρα δεν ήμουν ποτέ. Τεκνό δεν ήμουν ποτέ. Μποντιμπιλτεράς δεν ήμουν ποτέ. Βρεγμένο μπλουζάκι ποτέ. Ναι, λέω, γιατί αυτά προβάλλουν ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το lifestyle. Αν δεν κατέβει το βρακάκι σου μέχρι τη σχισμή, δεν σε βάζουν φωτογραφία. Ο Τζορτζ Κλούνι δηλαδή είναι σε αυτή την κατηγορία στο εξωτερικό. Δεν είναι. Όχι, αλλά γιατί έκανε αυτή την εγχείρηση εκεί κάτω. Δεν την έκανε. Κορόιδευε τον κόσμο. Έκανε χιούμορ. Χιούμορ έκανε ο άνθρωπος. Καλά, θα πάω την άνοιξη στην Αμερική και θα τον δω. Θα σας πω, τον δω. Θα τον ρωτήσω. Όχι, θα τον δω. Θα του πω, Τζορτζ. Γεια σου, Τζορτζ. Τζορτζ. Σε παρακαλώ. Ναι. George, σε παρακαλώ, τα παιδιά περιμένουν απάντηση. Πρέπει να τραβήξω μια φωτογραφία. Λοιπόν, το πριν και το μετά. Τι θέλω να πω. Πιστεύω, γιατί πάλι θα μιλήσω με ειλικρίνεια, ότι τώρα
είμαι πολύ πιο όμορφος και εγωιτευτικός από ότι όταν λες. Δηλαδή πιστεύω ότι γερνώντας έγινε καλύτερος. Νέος, δεν μου άρεσα ειλικρινά, δηλαδή ήμουν ένα έσχος. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να προχωρήσω περισσότερο στην ουσία της δουλειάς μου. Γιατί σε αυτή τη δουλειά πρέπει να πηγαίνεις απ' έξω προς τα μέσα. Συγγνώμη, δεν πρέπει να πηγαίνεις απ' έξω, πρέπει να πηγαίνεις προς τα μέσα. Περδεύτηκα. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολύ όμορφος συνάδελφός σου που να θεωρείς ότι είναι ηθοποιάρα. Πολύ. Και να είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, κούκλος. Πολύ. Όπως. Είναι πάρα πολύ. Να, για τον συνάδελφο Τζορτζ που λέγαμε πριν. Ο Τζορτζ είναι δική σου όμως, δεν είναι αυτό που λέμε. Ο Τζορτζ είναι εγωιτευτικός με γκρίζο μαλλί, κυρίως με το κοστούμι. Και εμένα είναι γκρίζο το μαλλί μου. Αυτό σου λέω, είναι της δική σου κλάσης. Ναι. Δεν είναι, εγώ εννοώ κάτι που να, αυτό βρεμένο μπλουζάκι που να είναι ηθοποιάρα. Υπάρχουν. Αλλά καλό θα είναι τώρα να μην αναφέρουμε ονόματα, γιατί μπορεί να μην είναι ένας, δύο, τρεις, και αν αναφέρεις ένα-δύο θα αδικήσεις τους άλλους. Τα αποφεύγω τα ονόματα. Να. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχει κανείς ωραίο σώμα ή αν είναι όμορφο παιδί δεν μπορεί να είναι και καλός ηθοποιός. Τότε έχει όλο το πακέτο. Απλώς δεν το είχα εγώ ποτέ. Περισσότερο το έχω τώρα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα αισθάνομαι το που έχω περισσότερη ασφάλεια. Πώς το λένε, μου έχει φύγει ανασφάλεια. Αυτοπεποίθηση δηλαδή. Έχω αυτοπεποίθηση. Έχω καλύτερη γνώση της τέχνης μου. Νιώθω πολύ πιο άνετος και πολύ πιο. Πώς να το πούμε, σίγουρος, και αυτό σου δίνει μία γοητεία και μία επιθετικότητα απέναντι στα πράγματα. Και έχει πει και κάτι πάρα πολύ, και κάτι άλλο πολύ ωραίο ο Γρηγόρης Βαλτινός, ότι είναι σχεδόν βέβαιος, λέει ότι ο γάμος του Όλος ήταν μία πλεκτάνη στημένη από την γυναίκα του, τη δημοσιογράφο την Εύα Μπίθα, γιατί πήγε να του πάρει συνέντευξη πριν από 20 χρόνια όταν οριστήκανε και το κασετοφωνάκι της δεν είχε μπαταρίες. Άρα είναι βέβαιο, λέει, ότι ήταν όλο στημένο. Το έκανε για να σε γνωρίσει και να σε πολιορκήσει. Κάποιοι κύκλοι και κάποιοι αντίπαλοι μου στο θέατρο πρέπει να το στήσανε όλο. Ο Βούρος. Ο Βούρος. Είναι πολύ ναι, τόσο είναι, χάλια περάσατε. 20 χρόνια. Έτσι γνωριστήκατε. Ήρθε να σου κάνει συνέντευξη. Ναι, έτσι. Ήταν Κεραυνοβόλος, ερωτά σα. Τι εννοείται Κεραυνοβόλος. Δηλαδή αυτό που βλέπει τον άλλο και λες. Μέσα και. Όχι, δεν ήταν. Όχι. Γνωριστήκατε και αγαπηθεί, ερωτηθήκατε. Έτσι. Δεν ήτανε. Αλλά δεν θέλει να μιλάμε γι' αυτό, ούτε εγώ θέλω. Οπότε, γιατί την ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το θέμα με την μπαταρία. Τελικά την ξανακάνατε τη συνέντευξη από ό,τι κατάλαβα, αφού δεν ήταν η μπαταρία στην αρχή. Ναι, την ξανακάναμε και πλέον δεν μίλαγα έτσι, μίλαγα κανονικά. Αυτό είναι ένα αστείο που έχω κάνει στο Βούρο απάνω στη σκηνή. Πιάσαμε μια κουβέντα μια φορά, ότι είμαστε γέροι πια. Ναι. Και ότι είμαστε φτωχοί, γιατί οι καλλιτέχνες είναι φτωχοί και ιδιαίτερα οι ηθοποιοί. Και πλέον δουλεύουμε για τα ένσημα, δουλεύουμε για τα μεροκάματα. Και είμαστε με τους βηματοδότες, με τα μηχανήματα κτλ. Και κάποια στιγμή λέμε, σκέψου, του λέω, να είσαι πάνω στη σκηνή. Το είχα στήσει εγώ σιγά σιγά. Σκέψου να είσαι πάνω στη σκηνή και να αρχίσει να σου πέφτει η μπαταρία. Και να αρχίσεις να παθαίνεις διάφορα. Ας πούμε να αρχίσει να τρέμει το χέρι, ξέρεις, και τα λοιπά. Και είμαστε πάνω στη σκηνή και παίζουμε. Και αρχίζω την ώρα που του μιλάω ξαφνικά να αρχίζει να πέφτει μπαταρία. Σε παράσταση κανονική. Ναι. Δεν το καταλάβαινε ο κόσμος. Σε κάποιες συλλαβές έπεφτε το ρεύμα. Το έργο ήταν δραματικό. Όχι, ήταν κωμικό. Πάλι καλά. Ήταν κωμικό, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα ο κόσμος. Αλλά καταλάβαινε ο Βούρος. Και μου λέει ο Βούρος κανονικά μπροστά στον κόσμο. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Όχι, μη μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Διότι ήταν το μόνο που δεν μπορούσε να αντέξει. Και τι μου κάνεις τη βραδινή παράσταση. Μου φοράει τα παπούτσια του ανάποδα. Είναι κάτι που μπορεί να με σκοτώσει αυτό. Δεν κατάλαβα. Θέλεις να στα φορέσω. Όχι. Έβαλε το αριστερό στο δεξί. Έκανε αυτό. Έκανε αυτό το πράγμα και είναι επάνω στη σκηνή και είναι πολύ, πώς το λένε, μιλάει πολύ φυσιολογικά και δεν το έχω δει εγώ, δεν το έχω δει και έχει σκάσει, έχει λυσάξει που δεν το έχω δει και παίζουμε και είναι τα παπούτσια του έτσι και επειδή δεν το έχω δει την ώρα που παίζουμε μου κάνει... Λέω το φερμουάρ θα είναι. Δεν έχω καταλάβει. Μου κάνει...
λέω, τι έχω πάθει, είμαι βρεμένος, τι έχει γίνει. Και βλέπεις το... Και βλέπω αυτό, μόλις βλέπω τα αυτά, του λέω ακριβώς το ίδιο. Του λέω, όλα εκτός από αυτό, εγώ φεύγω. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα. Εάν στο κάνω τώρα, θα πέσεις κάτω. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι πολύ αστείο. Να είναι τα παπούτσια ανάποδα. Όχι να τα φορέσεις. Να τα φορέσεις ανάποδα, ναι. Είναι πάρα πολύ αστείο. Θες να στο κάνω στο break, θα σας το κάνω. Αχ, Χριστέ μου. Να σε καλά, Γρηγόρη. Μας αφήσεις τη μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Αχ, να υπενθυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι στο Θέατρο Ηλίσια. Πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί την παράσταση του Τζον Πρίσλεϊ, ο επιθεωρητής, έρχεται με μια πάρα πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών, Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Να πάτε να τον δείτε και μετά να πάτε στο καμαρίν του να σας κάνει όλα αυτά τα υπέροχα που μας έκανε εμάς σήμερα εδώ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με υπέροχο χιούμορ, το οποίο μαζί με το ταλέντο του δημιουργούν ένα καταπληκτικό συνδυασμό. Ένα εκρηκτικό μείγμα μαζί με την ομορφιά. Τους γεροδεμένους όμως, το ύψος μου και το βρεγμένο μπλουζάκι. Και το βρεγμένο μπλουζάκι. Θα αρχίσω να τα βρέχω σιγά σιγά. Την άλλη φορά θα φέρνεις με βρεγμένο μπλουζάκι κολλητό. Αλήθεια. Υποσχέσω το. Το υπόσχομαι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη.